Το πορθμίο Ρίου Αντιρίου έκλεισε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν από το πρωί της Πέμπτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθήκων ήταν να μην εκτελούνται τα δρομολόγια. Ανάλογη κατάσταση και μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, την οποία δεν επιτρέπεται να διασχίσουν φορτηγά καινού φορτίου και προειδοποιητικά μηνύματα για τους ισχυρούς ανέμους στο κατάστρωμά της ενημερώνουν διαρκώς τους οδηγούς. Ισχυρές καταιγίδες, συχνούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το βράδυ της Πέμπτης και ακόμη τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τα προγνωστικά, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική στα δυτικά 5 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ, εξέλιξη που ενδεχομένως προκαλέσει κέλαση βροχές. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, υπεύθυνο για την επικείμενη έλευση της κακοκαιρίας σε μίλ είναι το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο επηρεάζει τον καιρό της χώρας από το απόγευμα της Πέμπτης κιόλας έως και το Σάββατο 2 Μαρτίου.